μέτρων, ρυθμός, αρμονία, ίσον μουσική, η οποία μετατρέπει την ακοσμία σε κόσμο, την αταξία σε τάξη και τη δυσαρμονία σε συμφωνία. Το φυσικό είναι η μουσική να οδηγεί τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος στη μουσική. Όταν μας οδηγεί η μουσική, αισθανόμαστε την ευδαιμονία της. Η μουσική είναι η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να συλλάβει την αλήθεια, διότι ως πνευματικό εργαλείο λειτουργεί απολύτως αφαιρετικά. Όλοι είμαστε συνάθρηση δισεκατομμυρίων ετών μνήμης. Όλα είναι δόνηση και η δόνηση υπάρχει παντού. Αν δεν υπήρχε η νύχτα, δεν θα μπορούσε να γεννηθεί το φως. Η μοναχικότητα, η μελαγχολία, ο στοχασμός. Σε όλα αυτά τα στοιχεία, η νύχτα τους δίνει τον χώρο να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν. Κάθε όργανο έχει τη δική του προσωπικότητα και οι συνδυασμοί τους δημιουργούν χαρακτήρες και χρώματα. Οι χώρες που εισάγουν δεν διευκολύνουν τη δημιουργία, γιατί έχουν συνηθίσει να εισάγουν και όχι να εξάγουν πράγματα. Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που συνέβη ποτέ στην ανθρωπότητα. Η κατάργηση δια της βίας της γνώσης, που είναι ό,τι πιο πολύτιμο και σημαντικότερο έχει παραγάγει ο άνθρωπος. Η χώρα μας ήταν το κέντρο του γίγνεσθε. Δημιούργησε αυτά που ακόμα διδάσκονται στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου και τα χάρισε στην ανθρωπότητα. Για να θεωρηθεί μια χώρα ότι έχει πολιτισμό, πρέπει αυτά που παράγει να μην βλάπτουν τον άνθρωπο. Αυτό ο ελληνικός πολιτισμός το είχε πετύχει. Δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Είναι χαρακτηριστικό ότι εμείς οι άνθρωποι αντιδρούμε πάντα στα αποτελέσματα και όχι στις αιτίες. Και πάντα η αντίδραση έρχεται αργά. Οι διαστάσεις δεν είναι μέρη, αλλά επίπεδα συνειδητότητας. Κάθε συνειδητότητα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά άλλοτε είναι τρόποι σκέψης και άλλοτε συναισθήματα. Πραγματικότητα είναι αυτό που διαπιστώνεται από όλους ότι συμβαίνει, όπως παραδείγματος χάριν η φαινομενική πορεία του ήλιου, ενώ αλήθεια είναι αυτό που εντοπίζεται με την επιστημονική θέση. Από πολύ μικρή ηλικία αισθανόμουν πάντα ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ διαστήματος και ανθρώπου. Μία είναι η αλήθεια, ότι ο άνθρωπος και το σύμπαν είναι ταυτόσημα. Το μόνο που γνωρίζω την ώρα που δημιουργώ είναι η δύναμη και το αίσθημα της δημιουργίας, χωρίς να δύναμαι να γνωρίζω τίποτε άλλο. Είναι με άλλα λόγια σαν η δημιουργία να τρέχει πιο γρήγορα από τη σκέψη. Αν σας άρεσε το βίντεο που παρακολουθήσατε, μην παραλείψετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για περισσότερο ενδιαφέρον υλικό, καθώς και να το κοινοποιήσετε.